Θα συζητήσουμε με τον κύριο Γιάννο Χαραλαμπίδη, είναι δημοσιογράφος και πολιτικός αναλυτής. Συνδεόμαστε επομένως με τη Λευκωσία. Καλό μεσημέρι, κύριε Χαραλαμπίδη. Καλό σας μεσημέρι από την Κύπρο. Λοιπόν, διαβάζω συνέντευξη του Προέδρου Χρυστοδουλίδη που λέει το αυτονόητο, δεν τίθεται για μας λύση δύο κρατών. Φαντάζομαι το αυτονόητο λέει, δεν λέει κάτι διαφορετικό, αλλά ακούω μέσα ενημέρωση στην Ελλάδα να μιλούν για Σεπτέμβριο ορόσημο, για το Κυπριακό, για επανέναρξη των συνομιλιών και δεν αντιλαμβάνομαι πού το βασίζουν αυτό. Πώς μπορεί να είναι ο Σεπτέμβρης ορόσημο για το Κυπριακό, επειδή πολύ απλά θα συναντηθούν και πάλι στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, ενδεχομένως Μητσοτάκης και Ερντογάν. Προς τα πού πηγαίνουμε, τι ακριβώς γνωρίζουν που δεν γνωρίζουμε. Επειδή έχω και ενημέρωση, όπως λέμε, inside information, θα σας πω πρώτο. Λέει μεν ο Κύπριος Πρόεδρος και ο Έλληνας Πρωθυπουργός όχι στα δύο κράτη, αλλά αυτό δεν είναι η αλήθεια. Δηλαδή, οι τριμερείς και τα όσα έχει πει ο Έλληνας Πρωθυπουργός της 20 Ιουλίου, αλλά και ο Κύπριος Πρόεδρος, οδηγούν στη διχοτόμηση της Κύπρου δυστυχώς. Γιατί? Αναφέρθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός σε λύση της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας ενιαίου κράτους. Ο πρωτοετής φοιτητής της νομικής αντιλαμβάνεται ότι τα κράτη χωρίζονται πολιτιακά σε σύνθετα, δηλαδή ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες και σε νέα κράτη που αποτελούνται από μια πολιτεία. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μία πολιτεία, η οποία διχοτομήθηκε το 1974 για να μας πούν οι Τούρκοι αυτό που μας έλεγαν από το 1956, ότι η διχοτόμηση είναι η Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Άρα θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας πρώτα. Θα πρέπει να δούμε ότι τις 20 Ιουλίου ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Κύπριος Πρόεδρος μας είπαν ότι αποδέχονται την τουρκική θέση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο και επέτυχε βία τον διοικητικό, πληθυσμιακό και γεωγραφικό διαχωρισμό της Κύπρου και ζήτησε από τις 18 Ιουλίου του 1974 στο Λονδίνο ως εναλλακτική επιλογή τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Η απελευθέρωση δεν είναι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Η απελευθέρωση είναι ότι αναφέρει το κοινοτικό κεκτημένο το οποίο ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Κύπριος Πρόεδρος έχουν βάλει στο ράφι. Το κοινοτικό κεκτημένο αναφέρει ότι εντάχθηκε ολόκληρη η Κυπριακή Δημοκρατία ως ενιαίο κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αναστολή του κεκτημένου στο βόρειο τμήμα λογοκατοχής και αναφέρει στην αντιδήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου του 2005 ότι η Τουρκία είναι υποχρεωμένη στο πλαίσιο της ενταξιακής της διαδικασίας να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτή είναι η τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2005, όταν η Τουρκία λίγο πριν την έναρξη των ενταξιακών της διαδικασιών με μια δήλωση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση έλεγε ότι δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή, λόγω των λαθών των Αθηνών και της Λευκωσίας και του Κράς Μοντανά, στο οποίο λέει ο Κύπριος Πρόεδρος και ο Έλληνας Πρωθυπουργός πρέπει να επιστρέψουμε, οι Τούρκοι κέρδισαν τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία και προχώρησαν ένα βήμα παρακάτω, δηλαδή στη λύση των δύο κρατών και στην ισότιμη κυριαρχία. Υπενθυμίζω δε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος το 1975 είπε ότι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία σημαίνει συνομοσπονδία δύο κρατών στην πραγματικότητα. Άρα πρέπει επιτέλους 50 χρόνια μετά να δούμε εάν αυτό το οποίο διεκδικούμε είναι επανένωση ή δεν είναι, εάν είναι απελευθέρωση ή δεν είναι. Απελευθέρωση σημαίνει αποκατάσταση της παραβιαστής από την Τουρκία εν νόμου τάξεως, δηλαδή της επανενσωμάτωσης των κατεχομένων εδαφών μας στην Κυπριακή Δημοκρατία και της επανενσωμάτωσης των Τουρκοκυπρίων στην Κυπριακή Δημοκρατία με την εμπλούτηση του συντάγματος μας με τους κανόνες και τις αρχές του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έχει ήδη εμπλουτιστεί μέσα από την νομοθεσία. Άρα, το να λέμε ότι θα πάμε σε μια τριμερή όταν ο Ερντογάν έχει περάσει από τη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση ψήφισμα δεσμευτικό που λέει ότι
Έχουμε κατοχυρώσει την Ομοσπονδία και τώρα δεν πρόκειται να παρουσιαστούμε σε συνομιλίες, εάν σε αυτές δεν γίνουν αποδεκτές στην τριμερή, στην πενταμερή, η ισότιμη κυριαρχία και τα δύο κράτη. Πώς τα εννοούν τώρα? Τα εννοούν με χωριστή εκπροσώπηση και με άνοιγμα του αεροδρομίου της Τύμπου και άρση του εμπάρκο σε βάρος των κατεχομένων. Το οποίο εμπάρκο επιβάλλει η Τουρκία, διότι η Τουρκία κατακράτει την Κύπρο. Και αν υπάρχει εμπάρκο, είναι σε βάρος των Ελλήνων της Κύπρου, διότι ο τουρκικός στρατός τους απαγορεύει να απολαμβάνουν, όπως λέει το Διεθνές Δικαστήριο, τα δικαιώματα και τις περιουσίες τους. Αυτές δεν είναι οι θέσεις ούτε των Αθηνών, ούτε των Ελλήνων. Μάλιστα. Κύριε Χαραλαμπίδη, θέλω να σας ρωτήσω κάτι, κάτι πολύ απλό. Η Διζωνική Ομοσπονδία, η Δικοινοτική Διζωνική Ομοσπονδία, εάν και εφόσον γινόταν αποδεκτή τα προηγούμενα χρόνια, θα είχε ένα συγκεκριμένο πληθυσμιακό εύρος. Το 80% θα ήταν Ελληνοκύπροι και το 20% θα ήταν Τουρκοκύπροι. Άρα δεν θα μπορούσαν να έχουν το πάνω χέρι σε μια συνομοσπονδία. Με τη λογική του Νιχάτ Ερήμ, από τις εκθέσεις που είχε παραχωρήσει, που μάλλον παραδώσει τότε στο Μεντερέζ, τη δεκαετία του 50, το κυρίαρχο ήταν ο επικισμός και η αλλίωση της πληθυσμιακής οντότητας της Κύπρου. Σήμερα, με την διαφορετικότητα που υπάρχει, είναι πιο πολύ φαντάζομαι οι Τουρκοκύπροι πλέον από ότι είναι Ελληνοκύπροι. Τουλάχιστον αυτό γνωρίζω εγώ, δεν ξέρω, διαψεύστε με αν κάνω λάθος. Πώς μπορεί να υπάρχει μια τέτοια λύση, όπως την ορίζει και η ελληνική και η κυπριακή πλευρά, γιατί οι Τούρκοι θέλουν άλλο πράγμα? Θα σας πω. Αυτό το οποίο έχουμε εμείς αποδεχθεί, δηλαδή Αθήνα και η Λευκοσία, για να μπορούν να αντιληφθούν οι τηλεθεατές σας, στο πλαίσιο της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας είναι το εξής, ότι όσοι εξ ημών των Ελλήνων της Κύπρου επιστρέψουν στο Βορρά επί τη βάση ποσοστώσεων, δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου. Αυτό λέμε εμείς. Ναι. Μα λέω τι λέμε εμείς, και εγώ αυτό λέω, τι λέμε εμείς, τι λάθη κάνουμε εμείς. Γιατί οι άλλοι είναι γνωστό τι κάνουν, δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε τα μυαλά. Άρα, όταν ο Έλληνας της Κύπρου που θα επιστρέψει δεν δικαιούται να έχει δικαίωμα ψήφου, θα είναι ομοσπονδία ή ομοσπονδία? Δηλαδή, το βόρειο κατεχόμενο σήμερα τμήμα της Κύπρου με τη δική μας υπογραφή θα γίνει ένα συνεταιρικό κράτος, στο οποίο δεν θα έχουμε δικαίωμα ψήφου. Δηλαδή, θα είναι κάτι ανάλογο με το Βέλγιο ή τη Γερμανία, σε μία ομοσπονδιακή ομπρέλα που στην ουσία θα είναι ομοσπονδία. Άρα, ή εμείς θέτουμε ως πρόταξη τι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης λένε, η αντιδήλωση δηλαδή και το πρωτόκολλο 10, ή στην τριμερή, επειδή με ρωτήσατε, και στην πενταμερή, να μην υπάρχει καμιά ψευδέστηση ότι θα οδηγηθούμε σε μια νομιμοποίηση της διχοτόμησης. Και προσοχή, εάν η νομιμοποίηση της διχοτόμησης θα ήταν βιώσιμη, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι εντάξει. Είμαι της άποψης ότι η νομιμοποίηση της διχοτόμησης δεν θα αποτελεί βιώσιμη λύση, διότι ο Ερντογάν λέει ότι θέλει ολόκληρη την Κύπρο. Και πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι μετά την Κύπρο ακολουθεί το Αιγαίο και ακολουθεί η Θράκη. Θα σας πω γιατί. Έχει δει το φως της δημοτικότητας και έχει επιβεβαιωθεί ότι οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια δεύτερη ταξιαρχία στο Αξάς. Δηλαδή, πάνω από τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Γιατί έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις των υποβρυχίων τους. Γιατί στο Αξάς? Διότι θέλουν να κλείσουν τις πύλες του Ανατολικού, στα ανατολικά του Αιγαίου, Κρήτη, Κάρπαθος, Ρόδος. Ο δε Ερντογάν, έχω δημοσιεύσει την Κυριακή την επιστολή του μόνιμου Τούρκου πρέσβη στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς Ελλαδίτες, Κύπριους και ξένους ευρωβουλευτές, που λέει το εξής: μην περιμένετε λύση ή επανέναρξη των συνομιλιών εάν δεν γίνει δεχτή πρώτο η έννοια της ισότιμης κυριαρχίας των δύο λαών, των δύο κρατών, ο τερματισμός του εμπάρκου σε βάρος των Τουρκοκυπρίων, η λειτουργία του αεροδρομίου της Τύμπου που σημαίνει FIR χωριστό και ένα αέριος χώρος. Ερώτηση τώρα. Πού οφείλεται όλη αυτή η αισιοδοξία
περί μιας τριμερούς ήπεντα. Αυτό ρώτησα και εγώ στην αρχή. Ακριβώς αυτό ρώτησα. Ωραία, θα σας απαντήσω. Ή έχουμε εκ των προτέρων αποδεχθεί τουρκικές θέσεις και μένει πώς θα τις προωθήσουμε, ή δημιουργούνται ψευδεστήσεις προς τους Ελλαδίτες και τους Κυπρίους, διότι υπάρχει μια γενικότερη αποτυχία 50 ετών πάνω σε ένα μοντέλο λύσης, το οποίο αποτέλεσε το βατήρα, δηλαδή την πηγή, για να φτάσουμε εδώ στα δύο κράτη. Και επειδή οι Τούρκοι έχουν κατακλείσει την Κύπρο με ένοπλες δυνάμεις και επειδή η ελεύθερα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι σχεδόν γυμνά, οι Τούρκοι τι λένε? Είτε δια της σκιάς της ισχύως μας, είτε δια της ισχύως μας, θα επιβάλλουμε σταδιακά τη λύση. Είναι αυτό που έλεγε και ο Μακαρίτης, ο Νεοκλής, ο Σαρής, ότι μας επιβάλλουν σταδιακά, διότι οι Τούρκοι έχουν διαφορετική κουλτούρα, το γιαβάς-γιαβάς, σιγά-σιγά. Άρα, κατά την άποψή μου, ή αποφασίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει σχέδιο Β, ή θα μείνουμε εγκλωβισμένοι σε μια de facto διχοτόμηση, όπως είναι σήμερα, ή θα υπογράψουμε μια διχοτομική λύση, όπως θα μας την επιβάλλουν οι Τούρκοι. Είσαστε απολύτως σαφείς και κλείνοντας απλώς, δεν ξέρω, μια διαπίστωση δική μου, ότι δεν έχουμε μάθει. Από όλα όσα έχουν συμβεί εδώ και 50 χρόνια, μην πω 60 χρόνια, δεν έχουμε μάθει. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο δυστύχημα του ελληνισμού. Ότι κάνουμε λάθη και δεν μαθαίνουμε από αυτά. Ενώ οι Τούρκοι αντιθέτως... Ναι. Τα όσα λέω δεν είναι... αγαπάμε την Ελλάδα περισσότερο από τους εαυτούς μας. Και αν έχουμε χάσει τη μισή Κύπρο, είναι διότι οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας αγωνίζονται για την Ένωση. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Να μην αναφέρουμε ονόματα, τώρα δεν κάνει. Είναι ιστορικά γνωστά. Όλοι αυτοί και στα φυλακισμένα μνήματα και παντού είναι γνωστοί όλοι. Δεν χρειάζεται να τους ξαναπούμε. Κύριε Χαραλαμπίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.